καλωσορίζουμε στη γιορτή των παιδιών μας, των μαθητών του Δήμου μας, πρώτη χρονιά, πρώτος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τους μαθητές μας και νομίζω ότι ξεκινάμε με πάρα πολύ δυναμισμό και όρεξη, έτσι δεν είναι παιδιά? Πού είναι τα παιδάκια μου να τα ακούσουμε? Τα παιδάκια είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα. Γεια σας! Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να βραβεύουμε τις ζωγραφιές σας. Και έχουμε πολλές συμμετοχές. Πόσες έχουμε, κυρία Γιάννα? Έχουμε, καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που αυτές τις μέρες ομορφήνανε την αποθήκη με υπέροχα έργα μέσα από την ψυχή τους. Έχουμε συμμετοχές σχεδόν από όλα τα σχολεία του Δήμου. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Έχουμε και ομαδικές συμμετοχές και ατομικές και φτάσαμε μόνο με τις ζωγραφιές, αν δεν κάνω λάθος, στις 125 συμμετοχές. Μπράβο, παιδιά! Να πούμε ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς. Βέβαια, τους ταλέπορους. Και πάντα να θυμόμαστε όλοι μας να δίνουμε ρίζες στα παιδιά μας για να επιστρέφουνε και φτερά για να πετάνε. Μπράβο, Γιάννα! Στο τέλος της εκδήλωσης τα αυτόγραφα. Λοιπόν, επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παοδάν για την τεχνική υποστήριξη και την παραχώρηση του χώρου, στους διευθυντές των σχολείων, στα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στους συλλόγους. Είμαστε μία ομάδα με διαφορετικές ικανότητες. Μάθαμε να λειτουργούμε σαν ένα παζλ και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τα παιδιά μας πέρα και πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Και επειδή μιλάμε για παιδιά, πριν να ξεκινήσουμε τις γραβεύσεις, θα κάνουμε μία επίκληση στο συνέστημα που λένε και οι φιλόλογοι. Ό,τι κόσμος μαμά, απλός, μα και τόσο περίπλοκος, σαν εξίσωση δευτέρου βαθμού, όπως εκείνες που μας μάθαιναν κάποτε στο γυμνάσιο. Τρέχουν οι άνθρωποι να προλάβουν προθεσμίες, ρήτρες, δόσεις, κρατώντας πλαστικούς φακέλους με λάστιχο, εκτιβάζοντας όνειρα και προσδοκίες σε CV και Google Drive. Και πού κάνουν και καμιά εκαθάριση, γιατί κινδυνεύουν να τους κρασάρει το μηχανηματάκι. Μα πού καιρός για κανένα ξεσκόνισμα στις ψυχές. Έρχονται Χριστούγεννα, λαμπιόνια, φώτα, μουσικές και θα ρεις πως όλος ο καλός μας εαυτός αναλώνεται αυτή την περίοδο και αναχωρεί ξαφνικά μαζί με το φεβιό των Καλικάντζας. Και ύστερα πάλι ο καθένας στη ζωούλα του, στο σπίτι του, στο μικρό κοσμό του, που για να τον αναλύσεις δεν είναι αρκετό ούτε το πιο ακριβό μικροσκόπιο του κόσμου. Να μπούμε, λέει, σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Μα η κάθε μέρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και που ακόμα και η μύτη μας είναι ανίκανη να διαχειριστεί το πρωινό απόϊ, αυτό και μόνο είναι ευλογία. Κάπου αλλού κάποιος άλλος αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστικής μηχανής τη στιγμή που τα δάχτυλα των συγγενών του αφήνουν βαθιά αποτυπώματα στα τζάμια της εντατικής. Προχωράμε στο δρόμο και μας πιάνει αυτή η αλλεργία, φτερνιζόμαστε και μετανιώνουμε την ώρα και τη στιγμή που δώσαμε ένα κάρο λεφτά σε εναλλακτικές θεραπείες. Κάπου αλλού κάποιος άλλος δεν έχει άλλες εναλλακτικές και κοιμάται σε χαρτόφουτες και παγκάκια. Αγοράσαμε καινούργια κουστούμια για το τραπέζι της πρωτοχρονιάς, γιατί πώς να το κάνουμε, έχουμε και ένα επίπεδο. Κάπου αλλού ένα καλό φόρεμα που μοσχομυρίζει λεβάντα περιμένει τη γυναίκα που μάταια φέτος δεν θα είναι εκεί, αφού οδηγήθηκε σε φεβιό από βίχτεο χέρι. Μπαινοβγαίνουμε σε πολυκαταστήματα, κάνοντας έρευνα αγοράς για το πιο πλασάτο κινητό, για να αποθηκεύσουμε στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Όμως,
Κάποιος άλλος έφτιαξε μια αποθήκη στιγμών προσωπικών και την πούλησε στο διαδίκτυο. Σκεφτόμαστε τι δώρο να πάρουμε στα παιδιά μας τις γιορτές. Μα το πιο πολύτιμο είναι η αγάπη, η ειλικρίνεια, η κατανόηση στα λάθη. Κάπου αλλού, κάποιος άλλος τόλμησε να αγγίξει την αθωότητα με τα μυαρά του χέρια, να μολύνει την ψυχή ενός παιδιού, να τραυματίσει αντί να επουλώσει με όνειρα τον κόσμο του. Γι' αυτό κάθε μέρα, ανθρωπάκι μου μικρό, σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο, να βγαίνεις από το μικρό κοσμό σου, κοιτώντας ουσιαστικά γύρω σου, βοηθώντας με κάθε τρόπο που εφευρίσκει η φαντασία σου. Γιατί το Christmas mood δεν περιορίζεται σε αυτές τις 15 μέρες των γιορτών. Έχουμε ακόμα άλλες 350 μέρες. Μην τις σπαταλάμε ανώφελα. Και προσοχή, γιατί όλο το χρόνο υπάρχουν καλικάτζαροι. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, ουσιαστικά και ανθρώπινα πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε.